Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 5.30 το πρωί στην Αμουδάρα. 26χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας με συνέπεια να προσκρούσει σε δέντρο και να τραυματιστεί βαρύτατα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο, ωστόσο ο νεαρός οδηγός υπέγυψε στα τραύματά του. Τράκαρε ένα μηχανάκι σε μια ελιά, λέει, και πέθανε. Αλλά εδώ τρέχουν πάρα πολύ. Από μηχανές, από αμάξα, μιλάνε στα κινητά. Εδώ πρέπει να έρθει η τροχέα, να κάτσει εδώ πέρα να τους γράφει. Οι πειραοί δεν προσέχουν. Τρέχουνε απελπισμένα και δεν ξέρω γιατί. Θα θρηνήσουμε πολλά άτομα, σας το λέω. Τρέχουν πάρα πολύ εδώ. Πάρα πολύ, από το Κάντια μέχρι εκεί που τελειώνει το Κρέτα Beach. Ναι. Πρέπει το κράτος να κάνει κάτι, δεν ξέρω. Σαμαράκια να βάλει. Καταρχάς δεν σταματάνε να περάσει ο κόσμος από τη μια μεριά στην άλλη εκεί που υπάρχουν διαβάσεις. Γιατί αφενός δεν φαίνονται, γιατί δεν υπάρχει παιδεία. Και όταν δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει τίποτα, γλυκιά μου. Συγκλονισμένοι από το τροχαίο δυστύχημα, δημότες και κατασυμματάρχες, οι οποίοι ζητούν τη λήψη μέτρων από τους αρμόδιους, καθώς όπως υποστήριξαν, πρόκειται για έναν δρόμο όπου οδηγοί αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Φυσικά και πρέπει να κάνουν κάτι, γιατί εμείς έχουμε και παιδιά εδώ. Δηλαδή, εμείς φοβόμαστε να αφήσουμε τα παιδιά μας να βγουν στο πεζοδρόμιο. Πάρα πολύ. Οπότε δηλαδή φοβάσαι και τη μέρα, δεν είναι μόνο τη νύχτα. Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα, είναι πολύ επικίνδυνα. Οι τουρίστες με αυτόν τον τρόπο θα φύγουν, δεν θα κάτσουν. Δεν έρχονται πάλι για να ρικούν το βοηθό, το αμαξό και το μοτοσυκλετιστό. Έρχονται για να ξεκουραστούν. Έτσι για να σου τύχει ένα απλό, το τελείωσες. Τελείωσες, δεν προλαβαίνει. Μηχανές περνάνε μεγάλου τσιβισμού και τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Δεν υπάρχει σεβασμός. Καταρχήν δεν σέβονται τον. Δεν λέω για τον τουρίστα, δεν σέβονται τον Έλληνα, τον πεζό. Θέλει να περάσει ένας ανάπηρος απέναντι και δεν τον αφήνουν. Αν δεν σηκώσουμε τα χέρια, δεν αφήνουν. Κατασυμματάρχες αναφέρθηκαν στους κινδύνους που ολοχεύουν όχι μόνο τις νυχτερινές, αλλά και τις πρωινές ώρες εξαιτίας των μεγάλων ταχυτήτων που αναπτύσσουν οδηγοί, ενώ τα μάτια τους 14 έχουν και οι πεζοί που διασχίζουν κάθετα το κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας.